ενώ ήρθε η σειρά του πολεμικού μας ναυτικού. Σε άψογο σχηματισμό και με περηφάνεια που πηγάζει από την ένδοξη ναυτική ιστορία του έθνους μας. Το πολεμικό ναυτικό σήμερα, εξοπλισμένο με τις πλέον σύγχρονες μονάδες, συνεχίζει τη μακραίωνη παράδοσή του. Όπως δεν δίστασε στο παρελθόν, έτσι και δεν θα διστάσει, αν το απαιτήσουν οι παριστάσεις, να ακολουθήσει τη ρότα των σαναμινομάχων με τις κρινικές τριήρεις τους, των βυζαντινών δρομόνων με το υγρό πυρ, των παράτολμων μπουρλοτιέριδων του 21 με τα πυκολικά τους, της αδάμαστης ορμής του θωρικτού Αβέροφ στους Βαλκανικούς πολέμους και του ακατάβλητου πνεύματος του αντιτορπιλικού Αδρίας κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ακολουθεί η τιμημένη στους πολέμους σημαία του ναυτικού με σημεοφόρο τον αρχηγό της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων και παραστάτες τους τεταρτοετής συμμαθητές του. Η σημαία του πολεμικού ναυτικού, που άλλωστε αποτελεί την εθνική μας σημαία, είναι η μόνη που δεν έχει υποσταλεί ποτέ, λόγω του ότι κανένα πολεμικό πλοίο δεν έχει ποτέ παραδοθεί, ακολουθώντας το ρητό «Ελευθερία ή θάνατος», οι συλλαβές του οποίου αντιστοιχούν στις 9 οριζόντιες, εναλλασσόμενες, λευκές και κυανές λωρίδες της σημαίας μας. Ενώ είδαμε για λίγο και τώρα ξαναβλέπουμε στα πλάνα μας τον ουλαμό της Διοίκησης Υποβρυχίων Καταστροφών, η γνωστή σε όλους μας Βάτραχάνθρωπη. Βλέπουμε ένα λαξ πλάνα από τη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών του Ναυτικού, όπως είδαμε πριν, αλλά και των Βάτραχάνθρωπων, αποτελούν εξαιρετικά επίλεκτο και εκπαιδευμένο τμήμα των ενόπλων μας δυνάμεων. Είναι έτοιμοι να ανταποκριθούν οποιαδήποτε στιγμή στο κάλεσμα της πατρίδας και να αναλάβουν με επιτυχία τις πιο παράτρομες αποστολές. Δικαίως τους αποκαλούν η σιδερένια γροθιά του πολεμικού μας ναυτικού που θα προκαλέσει θανάσιμο πλήγμα στον εχθρό. Ενώ πάλι ακούμε στον ουρανό της Θεσσαλονίκης κάποια μαχητικά αεροσκάφη, όμως είναι αδύνατο να διακρίνουμε τον τύπο, πιθανότατα να είναι τα F-16 Block 52 Plus με βάση το πρόγραμμα και ακολουθούν τα Α7 Corsair, τα βομβαρδιστικά Α7 Corsair. Τα αεροσκάφη είναι προπομπός της σχολής Ικάρου αλλά και της μουσικής της πολεμικής αεροπορίας